Όπως είπατε και εσείς, η σύμβαση και γνωρίζουν και όλοι μας στην αίθουσα, η σύμβαση είναι η συνέχεια, είναι επιμέρους θέματα τη σύμβαση του 2018, του Σεπτέμβρη του 2018. Ε, αφορά την, ε, την αγορά ή τη δωρεά, αν θέλετε, από το Ίδρυμα Νιάρχο δύο αεροπλάνων και την ανακατασκευή ε, δύο ελικόπτέρων και παράλληλα την, τον εξοπλισμό πανεπιστημιακών νοσοκομείων με PET-CT ε, ε, πανεπιστημιακών νοσοκομείων. Το ζήτημα είναι, και το είχαμε αν θέλετε να δείξει και το Σεπτέμβριο, αλλά και στις ε, ε, στα κατοπινά νομοσχέδια ε, για τις αντίστοιχες συμβάσεις που προβλέπονταν με βάση το νομοσχέδιο του Σεπτεμβρίου, ε, και η Νοφελές Ίδρυμα, κοινοφυλλές Ίδρυμα Νιάρχος εθνικός ευεργέτης. Ακούστηκαν πολλά και στις προηγούμενες επιτροπές και ε, στην Ολομέλεια όταν συζητούσαμε τα αντίστοιχα ε, ζητήματα. Με έδρα λέει της Βερμούδας. Αυτό το ξέρετε, έτσι είναι, είναι. Και εμεί λέμε, ρωτάμε, ρητορικό είναι το ερώτημα, αν, βρήκε, αν δεν βρήκε κατάλληλο προφανώ κτίριο στην Αθήνα, γι' αυτό εδρεύει εκεί πέρα, ή αν πρόκειται για κατάλληλο φορολογικό παράδεισο. Και η Ρίστο Εμπαρόδο, αφού έχει λαϊλατήσει χρόνια και χρόνια τον πλούτο όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και τους εργαζόμενους, με τις ευλογίε βεβαίως του κράτους, του αστικού κράτους, έρχεται και το συγκεκριμένο Ίδρυμα και δίνει πενταροδεκάρες από τα αμύθιτα κέρδη του, ακόμα και με τίμημα τη ζωή δεκάδων εργατών στα ναυπηγεία. Και παράλληλα εκατοντάδων κατοίκων ω αποτέλεσμα της μόλυσης που προκάλεσε στο Θριάσο, που είναι καλό να τα θυμόμαστε αυτά. Θεωρούμε ότι αυτά που δίνονται από το Ίδρυμα είναι λεφτά των εργαζομένων, εμείς δεν δεχόμαστε και δεν τον ξεπλένουμε τον ίδιο και την τάξη του, όπως κάνει η κυβέρνηση και όχι μόνο. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 1 εντάχει, που αφορά την αγορά των αεροπλάνων και την επισκευή των ελικοπτέρων, στο άρθρο 1 για τους όρους που θα πραγματοποιούνται οι διακομιδές και για τους οποίους θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία έγκριση του Ιδρύματος. Αυτό σημαίνει, εκφράζουμε μια γνώμη, σκέψη, μια, σημαίνει μια έμεση παρέμβαση στο σύστημα αεροδιακομιδών του Ιδρύματος που ενδεχομένως το κριτήριο του δωρεάν να αποτελεί κριτήριο άρνησης της συμφωνίας από το Ίδρυμα. Σε ό,τι αφορά τα ε, χρήσιμα κατά τα άλλα, ε, τη χρήσιμη προμήθεια του εξοπλισμού με PET-CT στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, ε, Εμεί θα βάλουμε ορισμένα ζητήματα, ερωτήματα αν θέλετε, σε ό,τι αφορά την στελέχωση και τον τρόπο που θα γίνουν, θα υλοποιηθούν όλα αυτά. Οι όροι παροχή των υπηρεσιών, ποιοι θα είναι. Το κράτο θα βάλει χρήματα για να είναι πραγματικά δωρεάν, ή θα τα φορτώσει, για παράδειγμα, στα υποχρηματοδοτούμενα ασφαλιστικά ταμεία και στι εισφορέ των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Οι εργαζόμενοι θα είναι πλήρω και αποκλειστικέ απασχόλησης Καλά αμοιβόμενοι, ή θα είναι με τι μοντέρνε εργασιακέ σχέσει που με τις επιχειρήσεις και με την αντίστοιχη αντίληψη στη λειτουργία αυτών των μηχανημάτων. Ως μέσα βεβαίως για την εξασφάλιση εισόδων των νοσοκομείων. Είτε από τις άμεσες είτε από τις έμεσες πληρωμές των ασθενών. Προκειμένου να είναι και τα τμήματα αυτά βιώσιμα όπως λέγεται. Ε, και στη, στη, στο, στο αρχικό νομοσχέδιο του Σεπτεμβρίου ε, σε ό,τι αφορά την ε, ψήφιση του εμείς είχαμε δηλώσει παρών. Με τον ίδιο τρόπο θα πάμε και τώρα, κύριε Πρόεδρε, παρών σαν, ως συνέχεια δηλαδή της τοποθέτησής μας και της τάση μας το 2018. Και βέβαια σύμφωνα και με τις παραπάνω ε, παρατηρήσεις. Θα ήθελα όμως με βάση και τις εξελίξεις βεβαίως Χθε το βράδυ ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να προαναγγέλει ότι θα καταθέσει η κυβέρνηση τροπολογία που αφορά το αφορολόγητο. Την κατάργηση δηλαδή τη μείωση του αφορολόγητου που θα ισχύσει σύμφωνα με τον νόμο που έχει ψηφιστεί από την 1η Πρώτου του 2020. Και θα αφορά προφανώ το νομοσχέδιο αυτό, έτσι δεν είναι, αν γίνει πράξη. Εδώ θέλουμε να θυμίσουμε το εξή. Στις 7, το Μάιο τέλος πάντων του 2019, στο νομοσχέδιο για τι 120 δόσει, του Κομμουνιστικό Κόμμα είχε καταθέσει τροπολογία για την κατάργηση του άρθρου 10 του νόμου 4472 του 17 που προέβλεπε δηλαδή την μείωση του αφορολόγητου από τι 9.500 στι 6.000 ευρώ, την οποία η κυβέρνηση δεν τη δέχτηκε. Και μάλιστα εμεί με την τροπολογία μα για την κατάργηση δηλαδή του νόμου αυτού και για τη μείωση του αφορολόγητου, βάζαμε το ζήτημα, αυτό να αφορά όχι μόνο τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων, αλλά και την επέκταση αυτού του μέτρου, ή αν θέλετε, τη κατάργηση τη διάταξη και ε, του αφορολόγητου δηλαδή στους και στους αυτοαπασχολούμενους. Ε, γι' αυτό λοιπόν προτείναμε την τροπολογία αυτή, την οποία η κυβέρνηση αρνήθηκε τότε. Πριν από δύο μήνες, μισή μήνα. Και θεωρούμε ότι η κυβέρνηση είναι υπόλογη για το ότι δεν δέχτηκε να την ψηφίσει την τροπολογία αυτή που κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Παρά έρχεται ο κύριος Πρωθυπουργό χθε το βράδυ στη συνέντευξη να προαναγγείλει την κατάθεση αντίστοιχη τη ίδια τροπολογία ε, μέσα σε όλο αυτό τον κυκαιώνα των νομοσχεδίων και των τροπολογιών που για δύο, για τρει μέρε ε, θα πρέπει να περάσουν από τη Βουλή πριν προκηρυχτούν οι εκλογέ. Και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Επαναλαμβάνω ότι εμείς θεωρούμε απαράδεκτη ε, τη διαδικασία που μεθοδεύτηκε. Ε, για μας δημιουργούνται, στο σύνολο εννοώ, σοβαρά ερωτηματικά, τα οποία γίνονται ακόμα μεγαλύτερα, να συνυπολογίσουμε ότι σε αυτά τα νομοσχέδια θα κατατεθούν βεβαίως και πολλές τροπολογίες. Ε, επαναλαμβάνω, θεωρούμε απαράδεκτη τη διαδικασία. Τα νομοσχέδια τα οποία έρχονται, όπως προείπα στην αρχή, όταν μου δώσατε το λόγο, θα μπορούσαν, όπως το συγκεκριμένο δηλαδή που συζητούμε, θα μπορούσε να συζητηθεί το προηγούμενο διάστημα και με άνεση να συζητηθεί και να ψηφιστεί. Ε, το γεγονός ότι έρχονται την τελευταία στιγμή τόσο σοβαρά μάλιστα νομοσχέδια και δεν αναφέρομαι στη σύμβαση, στο, στο νομοσχέδιο που συζητούμε, ε, αναφέρομαι στους κώδικες, ε, δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά για τη, για τις σκοπιμότητά τους. Βέβαια, κλείνω με αυτό, καταγγέλουμε την πρακτική της κυβέρνησης, δεν νομιμοποιούμε τη διαδικασία, κύριε Πρόεδρε, της Επιτροπής και αποχωρούμε από τη συνεδρίασή της. Ευχαριστώ.